τη σημερινή βραδιά και για όλους εσάς που δεν προτιμήσατε να παρακολουθήσετε το Champions League, για όλους εσάς που δεν παρακολουθείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, σίγουρα επιφυλάσσουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη απόψε. Μια έκπληξη που έχει να κάνει με το δικό μας στυλ εκπλήξεων πάντοτε. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι δικές μας εκπλήξεις, φίλες και φίλοι, πολλές φορές δημιουργούνται. Οι δικές μας εκπλήξεις πολλές φορές δημιουργούν αναστάτωση. Τέτοια αναστάτωση θέλουμε να σας δημιουργήσουμε και απόψε. Το κάνουμε σκόπιμα, διότι θέλουμε, έστω και αν αρχίζει ο προεκλογικός πυρετός, έστω και αν αρχίζουν άλλου είδους διαδικασίες από αυτές που όλοι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, εμείς αυτό που έχουμε χρέος να κάνουμε και το τηρούμε πιστά στο μέτρο του δυνατού, είναι να είμαστε συνεπείς στις απόψεις μας, συνεπείς στους στόχους μας, συνεπείς σε αυτό που λέει η ψυχή μας, η καρδιά μας. Απόψε θα μιλήσουμε για ομοφιλοφιλία. Το λέω έτσι απλά. Το λέω έτσι απότομα, αν θέλετε, ομοφιλοφιλία, αλλά κυρίως για αυτό το από παλιά. Όταν λέω παλιά, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, πολύ συζητημένο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Βεβαίως και θα ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, αν πάσχει ο θεσμός του γάμου, αν πάσχουν γενικώς οι σχέσεις των ανθρώπων, αν έχουμε ανάγκη ένα τέτοιου είδους σύμφωνο, ένα τέτοιου είδους συμβόλαιο, ούτως ώστε δύο άνθρωποι να ζήσουν μαζί στο ίδιο σπίτι και ενδεχομένως να ξεκινήσουν μια δική τους οικογένεια. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν αυτοί οι δύο άνθρωποι πλέον θα είναι άνθρωποι του ίδιου φύλου ή άνθρωποι διαφορετικών φύλων. Γιατί έτσι όπως έχουμε καταντήσει, φίλοι μου, παντού, σε ό,τι λέμε, σε ό,τι σκεφτόμαστε, πρέπει να μπαίνει ένα ερώτημα. Σήμερα λοιπόν εμείς, σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα της επικαιρότητας, αποφασίσαμε να βάλουμε το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο σε ένα τέτοιο θέμα. Ομοφιλοφιλία λοιπόν και σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και απόψε έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομίγυρη, η οποία νομίζω ότι θα αποτελέσει το βαρύ πυροβολικό του, δεν θα πω πολέμου, αλλά του αγώνα, αυτού που θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε, ούτως ώστε να καθυλώσουμε εσάς στη θέση όπου βρίσκεστε και κυρίως θα σας αναγκάσουμε να πάρετε και εσείς τηλέφωνο και να μας πείτε την προσωπική σας γνώμη σχετικά με το θέμα ομοφιλοφιλία, ελεύθερη συμβίωση ανθρώπων, σύμφωνο ή συμβόλαιο που να επισημοποιεί μια τέτοια σχέση και που να αλλάζει επαναστατικά τα δεδομένα, τους θεσμούς, τις αρχές αυτής εδώ της κοινωνίας. Σπέβδω εξ αριστερών να παρουσιάσω έναν εξαιρετικό φίλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο που για πρώτη φορά μας θυμάμαι την παρουσία του στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Καχραμάνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών Ελλάδος της ΟΜΕ και δημοσιολόγος. Καλώς ήρθατε, κύριε Καχραμάνη. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε πολύ που απόψε σας έχουμε κοντά μας για πρώτη φορά και όχι για μόνη φορά, πιστεύουμε. Και εγώ χαίρομαι. Να είστε καλά. Δίπλα στον κύριο Καχραμάνη, φίλοι μου, διαπιστώνετε από το κλασικό στυλ τον δικηγόρο της εκπομπής μας. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπητέ. Πώς να το πω, μαχητή, αγαπητέ, επαναστάτη. Όχι επαναστάτη. Όχι επαναστάτης. Κι όμως, ξέρετε ότι λαμβάνουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, τα οποία μας λένε ότι έχετε έναν δικηγόρο που διαφέρει από τους άλλους. Ωραία. Ναι, έχετε έναν δικηγόρο που διαφέρει λίγο από τους άλλους, γιατί τα λέει τα πράγματα κάπως πιο ομά, τα λέει τα πράγματα κάπως πιο τολμηρά. Τι ακριβώς κάνετε, μπορείτε να μας πείτε. Όλα ξεκινάνε από τη διάθεση και θέλησή μου να μην πιάνε κρόνο δεμπέλε και τους συμπολίτες μας. Πώς θα σας πιάνουν, κυρία Αλπανίδη, χαρακτηριστικά. Είναι μια απάτη. Ναι. Το λέω γενικά, αλλά και σιγά σιγά στη ρήμη του λόγου φαίνεται δηλαδή ότι παντού υπάρχει απάτη. Τι έχετε κάνει στους τηλεθεατές και σας αγαπάνε, δεν ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει ότι σας αγαπάνε, κύριε Αλπανίδη. Αλπανίδης, λοιπόν, ο κλασικός σας φίλος, ο οποίος και απόψε σας επιφυλάσσει, φαντάζομαι, ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Εκ δεξιών μου, φίλες και φίλοι, έχουμε τον γνωστό και μη εξαιρεταίο φίλο της εκπομπής δημοσιογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είσαστε καλά. Καλά. Μπράβο. Θα παραμείνετε καλά μέχρι το τέλος, το υπόσχεστε, έτσι.
όσο στέκουμε στα πόδια μας, είμαστε καλά. Ναι. Οι γκρινιάριδες έχουν και αυτοί τον τύπο τους. Πάρα πολύ όμορφα. Στο άκρο δεξί, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος φίλος της εκπομπής, υποστηρικτής της εκπομπής, αλλά και γνωστός και φίλος όλων των μεγάλων καναλιών, ο πλέον διάσημος στάρ των καναλιών όσον αφορά τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, πατήρ Νεκτάριος Ζιόμπολας και ταπεινός ο Ρίτος, αληθώς ο Κύριος. Πατέρα Νεκτάριε, πιστεύετε ότι το σημερινό θέμα θα ανάψει φωτιές? Κι άλλος είναι, και το οποίο θέμα αυτό δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει. Δεν έχει ακουστεί. Λέτε. Πώς να πω... Απασχολεί την επικαιρότητα άλλα πράγματα τώρα. Όπως θα έπρεπε. Όπως θα έπρεπε, όχι δεν έχει ακουστεί. Ναι. Σκεπάζεται, λέγονται μισόλογα. Πιστεύω από εδώ πέρα να ακουθεί η αλήθεια πέρα ως πέρα. Μπράβο. Και είναι ανάγκη να γίνει αυτό, διότι ο λαός θέλει μια ενημέρωση. Γιατί υπάρχει σύγχυση στο θέμα αυτό, υπάρχει παραπληροφόρηση και μια φούφτα ανθρώπων έχουν σηκώσει κεφάλι. Τι άλλαξε δηλαδή με το παρελθόν, το οποίο και είναι προς τιμή δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, που στην πλειοψηφία της αντιτάσσεται. Δηλαδή, βάζει στο περιθώριο, δεν θέλει να παραδεχθεί αυτή την... την αλλαγή που πάντα μας κάνουν. Ναι, ναι, αυτή την κλίση εγκεφάλου. Γιατί βλέπετε, έχουν οι άνθρωποι αυτοί τα κατάφεραν και έχουν προσβάσει παντού πλέον. Αναφέρεστε στους ομοφυλόφιλους, πατέρα. Ναι, ναι. Πέρα ως πέρα. Ναι, ναι. Πέρα ως πέρα. Γιατί αυτό είναι το θέμα το... Εδώ, φίλοι μου, έχω ένα βιβλίο, Ομοφιλοφιλία λέγεται το βιβλίο αυτό. Είναι του πατρός Νεκταρίου Ζιόμπολα. Έχει κυκλοφορήσει μέσα στο 2008 και ήταν ακριβώς ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να τύχει για τη σημερινή εκπομπή. Ομοφιλοφιλία, λοιπόν, στο οποίο βιβλίο μέσα ο πατήρ Ζιόμπολας... Κόπο και μόχθο. Ναι, ναι. Προσεγγίζεται το θέμα κατά ποιο τρόπο, πατέρα? Και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, είναι πολύ πτυχό, δηλαδή. Και από πλευράς έτσι θεσμού οικογενείας, ναι, και από πλευράς ιατρικής διοντολογίας, ναι. Τι λέει η Αγία Γραφή, ναι, πολύ σωλόγος, και νομίζω ότι η πολιτική είναι η αλήθεια, η όλη αλήθεια. Ακόμα και με τους αρχαίους ασχολείται το θέμα, το βιβλίο. Βέβαιως χτυπά πλεύρο με τοπικά και μερικούς δημοσιογράφους οι οποίοι υποστηρίζουν ή κλείνουν προς τα εκεί δηλαδή. Ναι, κάποιες απόψεις αντίστοιχες. Ναι. Πάρα πολύ αυτό που με εξέγησε στο βιβλίο αυτό, είναι ότι, γράφοντας το βιβλίο αυτό, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ ότι ο Φρόιντ, ο οποίος στα θέματα του σεξ είναι γνωστός τι είναι, στο θέμα αυτό είναι κάθετος. Αντιμέτωπος, είναι αντίθετος τελείως. Είναι κάθετος. Αυτό, κάθετος, ναι. Αυτό με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Και με ενθάρρυνε δηλαδή. Ναι. Ότι και αυτός ο άνθρωπος που στις σχέσεις ανδρών και γυναικών είναι αυτός που είναι, στο θέμα αυτό και μάλιστα τους λέει διεστραμμένους. Τόσο πολύ δηλαδή. Βαριά λέξη. Ναι. Ναι. Βαρία λέξη. Θα έρθουμε λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε ανάλυση του όλου θέματος. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Ευάγγελο Καχραμάνη, μια και τον έχουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας και θα πρέπει να τον τιμήσουμε δεόντως. Κύριε Καχραμάνη, θα θέλαμε να τοποθετηθείτε καταρχάς στο θέμα του σύμφωνου, μπράβο, του συμβολέου αυτού. Να ρωτήσουμε τον δικηγόρο, είναι σύμφωνο ή συμβόλαιο, πώς είναι σωστό θέλω να ρωτήσετε? Σύμφωνο. Σύμφωνα. Σύμφωνα λοιπόν, ελεύθερη συμβίωση. Υπαρχούσε συμβίωση. Ελεύθερη θα πω γιατί το λέτε έμεσα. Θα εξηγήσω μετά. Έτσι λέγεται. Όχι, νομικά λέγεται να το λέω. Νομικά πώς λέγεται δηλαδή. Σύμφωνο συμβίωση. Σύμφωνο συμβίωση. Ωραία, κρατάμε αυτό λοιπόν. Σύμφωνο συμβίωση και θέλω την άποψή σας, την τοποθέτησή σας, κύριε Καχραμάνη. Εμείς μέχρι τώρα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια και χρόνια. Για του λόγου του αληθέ. Σύμφωνο συμβίωση. Ωραία. Ο κύριος Καχραμάνης, όπως σας είπα φίλοι μου, για πρώτη φορά τιμά την εκπομπή μας και ενδεχομένως σήμερα να κλέψει λιγάκι χρόνο από τους υπόλοιπους. Αλλά ξέρω ότι και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι μας είναι μαχητικοί και θα παλέψουν για τον δικό τους χρόνο. Ξεκινάτε λοιπόν τον αγώνα. Καταρχήν θέλω να πω ότι με ευτυχής που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Έχω παρακολουθήσει πολλές εκπομπές. Σας ευχαριστώ. Και πραγματικά είναι σε ένα επίπεδο που θα ήθελε ο καθένας να έρθει. Να είναι στο πάνελ. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το σύμφωνο τέλος πάντων ελεύθερη συμβίωση